Καλημέρα σας. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι πολύ θετικό αυτό το τζάμι που μπήκε εδώ μπροστά, στο βήμα της Βουλής. Προστατεύει κυρίως τους συναδέλφους των πρακτικών εδώ της Βουλής και ήταν απαραίτητο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί από το χθεσινό Eurogroup να μην έχει βγει ακόμα λευκός καπνός και τα παζάρια ανάμεσα στα κράτη-μέλη να συνεχίζονται και σήμερα. Μπορεί οι αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη να είναι μεγάλες και στο τραπέζι να έχουν πέσει διάφορα σχέδια, όμως το σίγουρο είναι ότι ο κοινός παρονομαστής όλων των διαφορετικών σχεδίων από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, υπό την ονομασία σχέδιο Marshall, είναι ότι και αυτή την κρίση θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, οι λαοί της Ευρώπης. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε εάν οι δανειοδοτήσεις για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας γίνουν μέσω ESM, μέσω ενός ευρωομόλογου ή τέλος πάντων κορονοομόλογου, όπως λένε κάποιοι, ούτε αν προκύψει κάποιος άλλος συμβιβασμός, όπως και αν τον ονομάσουν αυτόν, προκειμένου να μπορεί ο καθένας να λέει στη χώρα του τα δικά του για να αποκοιμίζει το λαό του, γιατί εκτός των άλλων, εδώ που τα λέμε, είναι και τέτοιο το παιχνίδι που παίζεται. Γιατί τα νέα δάνεια θα κατευθυνθούν για τη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων, για τη στήριξη του κεφαλαίου και ο λογαριασμός θα σταλεί τελικά πάλι στους λαούς με νέους αυστηρούς όρους και δεσμεύσεις. Όροι και δεσμεύσεις που ήδη προχωράνε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δοκιμάζονται σήμερα μέσα σε αυτό το δοκιμαστικό σωλήνα της υγειονομικής κρίσης, ο οποίος έχει φτιαχτεί και εξελίσσεται με αφορμή τον κορονοϊό. Η συζήτηση βέβαια για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας έχει ανοίξει και στη δική μας χώρα, με τα διάφορα σχέδια να έχουν και εδώ πέσει στο τραπέζι. Είναι πρώτα απ' όλα το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία παρά τις επιμέρους διαφορές τους κινούνται βασικά στην ίδια κατεύθυνση. Οι διαφορές των προτάσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα αφορούν μόνο το χρόνο και τον τρόπο σφαγής του λαού για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου. Τέτοια, παραδείγματος χάρη, είναι η αποπληρωμή των φόρων και των εισφορών από τους μισθωτούς τους αυτοαπασχολούμενους μετά την περίοδο αναστολής, όπως και η εκ νέου αποπληρωμή των νέων δανείων, των νέων μνημονίων, για να συνεχιστούν οι κρατικές ενισχύσεις και η κάλυψη των υποχρεώσεων του κρατικού χρέους. Αποτελεί όμως, θεωρούμε, προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης η προβολή δήθεν δυνατότητας εξόδου από μια καπιταλιστική κρίση στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε το κεφάλαιο, ούτε οι εργαζόμενοι, ο λαός. Έτσι, για παράδειγμα, δεν ήταν αποτέλεσμα της χρηστής, αποτελεσματικής διαχείρισης που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το πολυδιαφημιζόμενο αυτό μαξιλάρι. Γιατί αυτό το δήθεν θαυματουργό μαξιλάρι πρόκυψε από την πολιτική των μνημονίων, από την φορολογική αφέμαξη του λαού μας, από τα ματωμένα πλεονάσματα, από τον νόμο Λεμιτόμο Κατρούγκαλου, από τις ιδιωτικοποιήσεις και πάει λέγοντας. Τι προτείνουν με το σχέδιό τους? Ένα πρόγραμμα με ορίζοντα εξαμήνου, το οποίο κοστολογούν σε 26 δις και προβάλλουν μάλιστα ως δήθεν προοδευτικό μέτρο την πρόνοια της κυβέρνησης για εθνικοποίηση βασικών τομέων της οικονομίας. Όμως κανένα μέτρο κρατικής παροχής ρευστότητας, μικρότερο ή μεγαλύτερο, δεν μπορεί τελικά να ματαιώσει την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αναιρέσει την αιτία της. Στη σημερινή συγκυρία του κορονοϊού, η υποχρεωτική διακοπή της παραγωγής και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας ενισχύει την τάση συρρήκνωσης των επενδύσεων που προϋπήρχε και λόγω της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας. Ούτε
και η λεγόμενη πολιτική των εθνικοποιήσεων ή της νέας συμμετοχής του κράτους σε επιχειρηματικούς τραπεζικούς ομίλους επίσης, που λένε τόσο οι φιλελεύθεροι όσο και οι σοσιαλδημοκράτες, και τα ασπάζονται και εδώ στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται, πιστεύουμε, να λύσουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα, αφού απλώς μετακυλίουν τις ζημιές σε μισθωτούς, σε αυτοαπασχολούμενους που σηκώνουν μονίμως άλλωστε το κύριο βάρος, για να παραδοθούν ξανά στη συνέχεια στους ιδιώτες μετόχους, δηλαδή μόλις εξηγιανθούν από το κράτος, όπως και άλλες φορές που τις έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν. Δεν είναι ουσιαστική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ο χρόνος που θα ληφθούν τα μέτρα. Οι μεν λένε ότι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα και ως μεγάλο συνολικό πακέτο, το οποίο ονομάζουν εμπροστοβαρές πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα μέτρα και θα αυξηθούν οι δυσκολίες επιστροφής στην ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ή δε αντιτείνουν ότι η πρόταση αυτή δεν υπολογίζει την αναμενόμενη απώλεια κρατικών εσόδων, που θα ξεπεράσει, λένε, τα 12 δις, δεν υπολογίζει τη συρρήκνωση της παραγωγής, του εμπορίου, την καθίδρυση στον τουριστικό τομέα, την επιδείνωση της θέσης των τραπεζών, την αναμενόμενη αύξηση κρατικού χρέους και άλλα σχετικά. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει τον κίνδυνο ότι αν εξαντληθεί γρήγορα το μαξιλάρι, η Ελλάδα να αναγκαστεί να προσφύγει, λέει, σε νέο δανεισμό με βαρύ επιτόκιο και νέο επώδυνο μνημόνιο. Τα όσα λέτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για την παροχή ρευστότητας, αφορούν κυρίως την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου για τη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων που θα βγουν από την κρίση κατακτώντας και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αφού εκεί βεβαίως κατευθύνεται και η μερίδα του λέοντος που τους προορίζεται. Η πρόταση επίσης για κάποια αναβολή των οφειλών δεν αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά που θα αντιμετωπίσουν το νέο κύμα φτώχειας ανεργίας. Η μόνη πρόταση που πραγματικά ανακουφίζει είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις των επόμενων μηνών, η οποία είναι η πρόταση που μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα σε χιλιάδες εργαζόμενους, σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε για τους αυτοαπασχολούμενους με ετήσιο εισόδημα ως 12.000 ευρώ να απαλλαγούν από την καταβολή εισφορών για την ατομική τους ασφάλιση για το επόμενο τετράμινο χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Να διαμορφωθεί αφορολόγητο όριο στις 12.000 και να μην καταβληθεί το τέλος επιτιδεύματος, προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνέπειες που ήδη αυξάνονται. Ταυτόχρονα έχουμε προτείνει, για όσο διάστημα χρειαστεί, να ανασταλούν προς το δημόσιο τις τράπεζες της ΔΕΚΟ όλοι οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ύσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους, με προτεραιότητα όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προχθεσινή μέρα, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, ήταν ταυτόχρονα και μέρα δράσης για την υγεία, όπως οι ίδιοι οι υγειονομικοί μέσω των σωματείων τους, της Ομοσπονδίας τους, αποφάσισαν για να αναδείξουν τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας της υγείας του λαού μας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, όλα τα στελέχη του κόμματος, όλη τη χώρα και εγώ προσωπικά με την παρουσία μου στο Θριάσιο, εκφράσαμε την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα, ενώσαμε τη φωνή μας με τη δική τους φωνή, απαιτώντας μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών, πλήρη επίταξη ιδιωτικών κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων, του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της περίθαλψης, ένταξής τους στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας, μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς μας. Αυτή την θεωρούμε μια μικρή δική μας συνεισφορά
στον τιτάνιο αγώνα που πραγματικά δίνουν όλες αυτές τις μέρες γιατροί και νοσηλευτές για να σώσουν ζωές συνανθρώπων μας. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που στα δίκαια αιτήματα των γιατρών, των νοσηλευτών, πότε απαντά μόνο με χειροκροτήματα και ευχαριστίες και πότε στέλνει την ομάδα Δίας μέσα στα νοσοκομεία όπως έκανε στον Ευαγγελισμό. Όσο για τις προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί, αυτές ξέρετε πολύ καλά πως είναι πίσω από τις ανάγκες όχι της πανδημίας μόνο, αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες. Ορισμένοι μάλιστα νομίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία να συκοφαντήσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις το δίκαιο αγώνα των υγειονομικών. Η χυδαιότητα και η καταστολή ευτυχώς δεν πέρασε, παρά την αντίθετη προσπάθεια διάφορων ανεγκέφαλων, σαλτιμπάνων θα τους έλεγα. Η γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας αποκαλύπτει τις ευθύνες όλων όσων κυβερνήσατε μέχρι σήμερα αυτόν τον τόπο. Και με αυτή τη γύμνια ο λαός μας δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Και μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από την ευθύνη, την ωριμότητα, το υψηλό πραγματικά επίπεδο, την επιστημοσύνη της ιατρικής κοινότητας, των επιτελείων που μοχθούν με πραγματική αυταπάρνηση κάθε μέρα προστατεύοντας, αν θέλετε εδώ που τα λέμε, μέχρι τώρα ακόμα και εσάς. Ξέρετε και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέμε και τι εννοούμε. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί έχουν ακυρωθεί ιατρικά ραντεβού, χειρουργία, θεραπείες για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα όπως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς. Γιατί όταν λέτε σε πολλούς από αυτούς να μην πάνε στα νοσοκομεία, πρέπει να τους πείτε και πού να πάνε. Δώστε λύση τώρα. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή τα μέτρα για την πανδημία, επιχειρείται επίσης ισχυρό χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών, δοκιμάζοντας μέτρα που είχατε έτσι κι αλλιώς στα σχέδιά σας, μέτρα τα οποία βρίσκονταν και στις κατευθύνσεις του ΣΕΒ. Με το τυράκι του επιδόματος των 800 ευρώ για 45 μέρες, ένα μέτρο που πάρθηκε σε συνθήκες όπου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στάλθηκαν από τις επιχειρήσεις και το κράτος σπίτι τους, άλλοι απολυμμένοι, άλλοι απλήρωτοι, επιχειρείται όχι μόνο να συσκοτήσετε τον χαρακτήρα και το στόχο της επίθεσης, αλλά μιλάτε και προκλητικά για πρωτοφανή μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Η αλήθεια δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική. Το πακέτο που διαμόρφωσαν οι επανωτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που φέρατε τον τελευταίο μήνα είναι έναν εξάντλητο αντεργατικό μενού για χάρη της μεγάλης εργοδοσίας. Πολλά σωματεία για το μικρό αυτό διάστημα εφαρμογής των πρώτων μέτρων είχαν τόσες καταγγελίες από χώρους και κλάδους δουλειάς που τις έκαναν τόμο μάλιστα με τίτλο «Η μαύρη βίβλος της εργοδοσίας». Μάλιστα είναι ο πρώτος τόμος, καθώς οι καταγγελίες για πάσης φύσεως εργοδοτικές πρακτικές και αυθυρεσίες, απειλές, εκβιασμούς πολλαπλασιάζονται όσο περνούν οι μέρες. Όλο αυτό το διάστημα δεκάδες επιχειρήσεις ξεφορτώνονται, όπως λένε, προσωπικό, βάζουν χιλιάδες εργαζόμενους στον πάγο με αναστολή συμβάσεων και άλλους να τους ξεζουμίζουν με φουλ την εντατικοποίηση της εργασίας, άλλους τους αποσχολούν ελάχιστες μέρες, αξιοποιώντας το εργαλείο της εκπεριτροπής εργασίας. Σε όλο αυτό το περιβάλλον πληθαίνουν οι καταγγελίες για απλήρωτη εργασία, καθυστέρηση δεδουλευμένων, απλήρωτες υπερορίες, ρεπό. Την ίδια ώρα ανακοινώσατε πλήθος μέτρων στήριξης μεγάλων επιχειρήσεων με διάφορες ενισχύσεις, διευκολύνσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Δώσατε στην εργοδοσία από νωρίς το πράσινο φως να κάνει ό,τι θέλει. Ήδη οι καταγεγραμμένες απολύσεις μέχρι τις 20 Μαρτίου ήταν πάνω από 115.000. Που εσείς βέβαια τις θεωρείτε περασμένες, ξεχασμένες, χωρίς να τις θεωρείτε όπως οφείλατε να πράξετε άκυρες. Οι περιβόητες ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις στις κυβερνητικές ρυθμίσεις, δεν αφορούν ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων.
Αναφερόμαστε στις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται οι αναγκαστικές παραιτήσεις ή τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων που δουλεύουν εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια. Ρωτάμε, ποια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει σήμερα αν η απόλυση είναι εξαναγκασμός ή οικειοθελής παραίτηση, αφού με απόφασή σας έχετε βάλει λουκέτο σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό? Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι κλάδοι κατακλείζονται από παραιτήσεις, αρκετές επιχειρήσεις μεταβάλλουν σημαντικά τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και φαίνονται τυπικά εντάξει. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ρήτρα που έχετε βάλει είναι διάτρητη και για τα μάτια του κόσμου. Οι επιχειρηματίες υποχρεώνονται να ξαναπάρουν πίσω στη δουλειά τους ίδιους εργαζόμενους που ανεστάλλει η σύμβασή τους για όσο διάστημα ισχύουν τα κυβερνητικά μέτρα για την πανδημία, δηλαδή για 45 μέρες. Με λίγα λόγια, δίνεται τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποσπάσουν μεν όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις απαλλαγών και χρηματοδότησης, έχοντας το ελεύθερο όμως να απολύουν εργαζομένους σχεδόν απευθείας μόλις λήξουν αυτά τα μέτρα. Τα αντεργατικά όπλα που έχετε δώσει στα χέρια της εργοδοσίας της δίνουν τη δυνατότητα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία, να επιβάλλει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μειώσεις σε μισθούς κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες, δηλαδή μισθούς που αντιστοιχούν σε 10 μέρες δουλειά το μήνα. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, δεν εντάσσονται σε καμία απολύτως ρύθμιση ή προστασία. Παράλληλα, η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου ξεκαθαρίζει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει συνδυασμένη χρήση όλων των εργαλείων ευελιξίας. Δηλαδή, μια επιχείρηση μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία σε τμήμα του προσωπικού, να αναστέλει τις συμβάσεις εργασίας άλλων εργαζομένων, να συνδυάζει αυτό το μέτρο και με τηλεργασία στον ίδιο εργαζόμενο. Τέλος, μπορεί να μεταφέρει άλλους εργαζόμενους από επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου, χωρίς να διασφαλίζονται όμως τα δικαιώματά τους. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ισχυρίζεται ότι όλα τα παραπάνω μέτρα είναι τάχα έκτακτα, αναγκαία, προσωρινού χαρακτήρα, δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Η εύλογη ανησυχία των ίδιων των εργαζομένων δεν πρέπει να συνυπάρξει με αναμονή, πολύ περισσότερο με ανοχή. Με κάθε τρόπο και διαθέσιμο μέσο να κάνουν καθαρό σε κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία ότι δεν θα πληρώσουν αυτοί ξανά το μάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, το μάρμαρο βέβαια, εκτός από τους εργατοϋπάλληλους, θα πληρώσουν ξανά και οι φτωχοί αγρότες, αφού η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίησή της και στην αλληλεία, κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια ενισχύει μονοπωλιακούς ομίλους με τη δικαιολογία ότι έχουν προβλήματα με τη διάθεση της παραγωγής τους και από την άλλη παραπέμπει σε ένα θολό μέλλον τη στήριξη κλάδων αυτοαπασχολουμένων γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως και των εγωπρόβατοτρόφων, όπως και των παραγωγών οπωροκυπευτικών και των λαϊκών αγορών. Πρόκειται για αγροτικούς κλάδους που υφίστανται τις επιπτώσεις των τάσεων εσχροκέρδειας που οξύνονται εν μέσω πανδημίας και των προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής τους. Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε δέσμη μέτρων που να εξασφαλίζει. Πρώτο, διοχέτευση της εγχώριας παραγωγής εγωπρόβειου γάλακτος στη μεταποίηση αμνοερυφείων αυγών και ευπαθών προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση χωρίς την κερδοσκοπία των διαφόρων μεσαζόντων σε προσιτές τιμές που να εγγυώνται στους παραγωγούς ένα εισόδημα επιβίωσης. Δεύτερο, κάλυψη από το κράτος του χαμένου εισοδήματος των αγροτών των κλάδων που έχουν πληγεί και έκτατο επίδομα για τους παραγωγούς που νοσούν ή που αναγκάζονται να παραμείνουν σπίτι για τις ανάγκες παιδιών ή ηλικιωμένων. Τρίτο, προστασία των παραγωγών με αναστολή χρεών
και κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους από το κράτος για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση, δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών, ιδίως στις αποκλεισμένες περιοχές. Τέταρτο, καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του έτους 2019. Κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια ήδη πρώτης ανάγκης, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ένα άλλο ζήτημα επίσης σοβαρό. Από το Φεβρουάριο σας είχαμε τονίσει την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα απεγκλωβισμού στις προσφυγικές δομές και στα άθλια hot spot και λόγω του κινδύνου από την πανδημία. Δεν κάνατε αρχικά τίποτα, στη συνέχεια ανακοινώσατε ημίμετρα που και αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Τα κρούσματα σε Ριτσόνα και Μαλακάσα δείχνουν τις ευθύνες σας. Ότι ισχύει, εμείς λέμε ότι αυτό που ισχύει για τον γενικό πληθυσμό σε συνθήκες φυσικά πανδημίας πρέπει να ισχύσει και για τις ίδιες τις δομές των προσφύγων μεταναστών. Είναι αστείο να μιλάτε για μέτρα προστασίας στις δομές και στους τοπικούς πληθυσμούς με 2.000 και 3.000 συνοστισμένους. Επιτάξτε, κλείστε ξενοδοχεία τώρα, αυτή την ώρα, τα περισσότερα σχελίως είναι κλειστά, ώστε να ισχύσουν αντίστοιχα μέτρα προστασίας και για αυτούς τους ανθρώπους και για το συνολικό βέβαια πληθυσμό. Υλοποιήστε τα άμεσα μέτρα που ανέδειξαν οι βουλευτές μας για την καραντίνα στις δύο συγκεκριμένες δομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας κάνει υποδείξεις για τους πρόσφυγες στα νησιά, ζητώντας την άμεση μεταφορά τους στην ενδοχώρα. Εμείς ζητάμε την άμεση μεταφορά τους στις χώρες προορισμού τους. Οι σύμμαχοί σας, των οποίων τις συμφωνίες εσείς πιστά τηρείτε, σας κουνάνε το δάχτυλο. Τώρα απαιτείτε να μετακινηθεί αυτός ο κόσμος στις χώρες που θέλει και εκεί να καταθέσει αίτηση ασύλου με άμεσο απεγκλωβισμό του από τα νησιά μας. Κύριοι της κυβέρνησης, έρχομαι επίσης σε ένα ακόμα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όσα δώσατε για τον πολιτισμό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αν διαιρέσουμε το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ δια των 100.000 που εσείς οι ίδιοι λέτε ότι είναι ο αριθμός των ανθρώπων του πολιτισμού, τότε αντιστοιχούν 150 ευρώ στον καθένα. Αν πάλι τα μετρήσουμε δια των επιχειρήσεων που σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία είναι 43.000, αντιστοιχούν 348 ευρώ στην κάθε επιχείρηση. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος των 15 εκατομμυρίων θα πάει σε δράσεις που ήδη τρέχουν και όχι σε νέες που προκύπτουν εκτάκτως λόγω της πανδημίας. Ταυτόχρονα, ακόμη και με τα ανεπαρκή μέτρα που εξαγγείλατε το Μάρτιο, αφήνεται έξω το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στον πολιτισμό, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, οικαστικούς, τεχνικούς, άλλες ειδικότητες εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέτρα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι είχαν κλείσει συμφωνίες συμμετοχής σε παραγωγές για τους επόμενους μήνες, δεν είχαν δηλαδή εργαστεί την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συναυλίες, παραγωγές κλπ. Ακυρώθηκαν πριν την 1η Μαρτίου, που είναι η ημερομηνία για την αρχή καταβολής του επιδόματος. Ακόμη, ένα μέρος αυτοαπασχολούμενων καλλιτεχνών, όπως οι οικαστικοί, λόγω της δυσβάσταχτης φορολογίας που έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα βιβλία τους στην εφορία και αρκούνται να εισπράττουν μικρά ετήσια ποσά με απόδειξη δαπάνης. Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί ότι στο χώρο του πολιτισμού, ιδιαίτερα με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων, που συνέτριψε κάθε εργασιακό δικαίωμα, έχει παγιωθεί η μαύρη, η αδήλωτη εργασία, καθώς και οι ευέλικτες μορφές, όπως εργασία με ημερήσιες προσλήψεις και απολύσεις. Η μεγάλη πλειονότητα εργάζεται λίγες μέρες το χρόνο, σε αντικείμενα που προβλέπουν ωστόσο πολύ απλήρωτη δουλειά, αφού οι λίγες αυτές ημέρες προϋποθέτουν μεγάλο διάστημα προετοιμασίας
δοκιμών κλπ. Που συνήθως είναι χωρίς αμοιβή. Παράλληλα, η ανεργία στον χώρο του πολιτισμού καλπάζει με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από τα μέτρα και όλοι οι άνεργοι καλλιτέχνες. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων στον πολιτισμό, όπως δραματικών σχολών, σχολών χορού, οδείων, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα επειδή αναγκάζονται να αποσχολούν με ολιγόωρη εργασία 1-3 ώρες τη βδομάδα για να καλύπτουν πολλαπλά αντικείμενα σπουδών περισσότερους των 5 εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν ζωφερή πραγματικότητα, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην πλειονότητα, την πλειονότητα των καλλιτεχνών και άλλων εργαζομένων στον πολιτισμό σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Δεν πειράζει. Δεν μιλάω άλλωστε πολύ συχνά, κύριε Πρόεδρε. Θα δείξετε την ανοχή σας. Άλλοι αρχηγοί κομμάτων εδώ μέσα μιλάνε για τα αντίστοιχα θέματα και 50 ωραία, λεπτά. Ωραία, μια υπόμνηση. Χωρίς διακοπή. Για την αντιμετώπιση λοιπόν της κρίσιμης κατάστασης απαιτείται καθολική εφαρμογή του επιδόματος για όλους τους ηθοποιούς, μουσικούς, σκηνοθέτες, οικαστικούς και εργαζόμενους στον κλάδο, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας τους, ως το τέλος Απρίλη και ανανέωσή τους για όλη τη διάρκεια της κρίσης της επιδημίας. Παροχή επιδόματος ανεργίας στο σύνολο των ανέργων μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κορονοϊού χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παροχή του εποχικού επιδόματος που δίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, ασφαλιστική ικανότητα για όλο τον κλάδο. Ένταξη στα μέτρα όλων των μικρών επιχειρήσεων του τομέα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τη μορφή και τον αριθμό των εργαζομένων που αποσχολούν. Προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς και εξώσεις και μη διακοπή των παροχών ίδρευσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου και ειδικά για τους αυτοαποσχολούμενους του κλάδου όπως σκηνοθέτες, παραγωγούς, οικαστικούς και άλλους, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών για την ατομική ασφάλιση το επόμενο τετράμινο χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διαμόρφωση αφορολόγητου ορίου στις 15.000 ευρώ και απαλλαγή τους από το τέλος επιτιδεύματος. Απόδοση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στους συντελεστές κάθε διαδικτυακής ή τηλεοπτικής προβολής θεατρικών, κινηματογραφικών έργων, σειρών κλπ. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε τα ζητήματα της εκπαίδευσης που κυριολεκτικά αφορούν εκατομμύρια μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Πέρα από την εξέλιξη της πανδημίας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση που ήδη έχουμε πει πολλά, απαιτείται με κρατική ευθύνη και βούληση να αντιμετωπιστούν μια σειρά προβλήματα. Κακά τα ψέματα, τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές αντιμετωπίζονται λίγο ως πολύ ως πειραματόζωα. Ακούνε και οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους διάφορα σενάρια για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, αν θα γίνουν, με τι ύλη θα δώσουν. Σενάρια επί σενάριων και πρωτοσέλιδα, αλλά τελικά αυτό που λείπει είναι σήμερα, καλύτερα χθες έπρεπε να πω, να ανακοινωθεί αυτή η ρημάδα η μείωση της ύλης, ακόμα και η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Να αποκλείσετε τώρα το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο. Εδώ είναι η κυβέρνηση, μπορεί να απαντήσει σήμερα. Δεν αρκούν τα πανηγύρια και οι διάφορες επικοινωνιακές αναφορές σε αριθμούς παιδιών και εκπαιδευτικών που έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το ερώτημα είναι τι πραγματικά κάνουν. Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το Υπουργείο Παιδείας έστειλε μόλις προχθές εγκύκλιο για να αποτιμηθούν, λέει, οι ανάγκες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάμπλετ, βέβαια απαντάμε ότι προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν κάνετε ό,τι μπορείτε, κύριοι της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Η εγκύκλιος που στείλατε λίγη σήμερα το μεσημέρι. Βάζετε μάλιστα το μαχαίρι στο λαιμό των διευθυντών να επιλέξουν αυτοί ποια παιδιά χρειάζονται τάμπλετ δανεικά. Μάλιστα, δανεικά έτσι τα ονομάζετε, και τους απειλείτε και από πάνω ότι αν δηλώσουν ότι το έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά του σχολείου τους, δεν θα δώσετε κανένα τάμπλετ. Ωραία, πραγματικά, παιδαγωγική αντιμετώπιση.
Αυτός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, να αποκλείσουν τα παιδιά από τη γνώση. Πριν ανέβω στο βήγωμα, με ενημέρωσαν, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στάλθηκε μόλις σήμερα, τώρα που έλυγε δηλαδή η προηγούμενη εγκύκλειος, σήμερα το μεσημέρι, μια νέα ερμηνευτική εγκύκλειος που λέει, ξέρετε, δεν εννοούσαμε ακριβώς τα φυσικά πρόσωπα εκπαιδευτικούς και μαθητές αν έχουν τάμπλετ να οι διευθυντές να ονομάσουν και να ορίσουν ποιοι έχουν ελλείψεις, αλλά εννοούσαμε την μαθητική κοινότητα, το σχολείο, το ίδιο, τις τάξεις και λοιπά, τι ελλείψεις έχουν. Δεν ξέρω αν ισχύει, η υπουργός κάπου θα είναι, θα ακούει, να τα ακούει. Να απαντήσει. Να σας πούμε λοιπόν εμείς τις ανάγκες, αν και εσείς τις ξέρετε, αλλά πάτε πάλι με τη λογική να δώσουμε κάτι σε λίγους και αυτά με δωρεές ως συνήθως. Η πλειοψηφία των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών χρειάζονται τάμπλετ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα πρέπει να δοθούν σε όλους. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε στατιστική, ούτε ανάλυση, ούτε συγκέντρωση στοιχείων. Και πρέπει να δοθούν σε όλους, σε όλα τα σπίτια των παιδιών αυτών των λαϊκών οικογενειών και όχι ιδανικά. Αν δεν το κάνετε αυτό, αποκλείεται με δική σας ευθύνη χιλιάδες παιδιά από την κατόνομα έτσι κι αλλιώς ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Όποτε ανοίξουν τα σχολεία χρειάζεται να κατανοηθεί από όλους, το λέμε από τώρα, ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας, ότι οι μαθητές δεν βρίσκονταν σε διακοπές. Να βγουν βόλτα δεν μπορούν, να δουν τους φίλους τους δεν μπορούν, να αθληθούν δεν μπορούν. Στα σπίτια των περισσότερων υπάρχει άγχος, ανασφάλεια. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να στηριχτούν τα παιδιά μας κοινωνικά, ψυχολογικά, να υπάρξουν αντίστοιχες τέτοιες κρατικές δομές και φυσικά να μην δοθούν προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Δεν τα λέει μόνο το κουκουέ αυτά. Ακούστε τους εκπαιδευτικούς που κυριολεκτικά με αίσθημα ευθύνης είναι δίπλα στα παιδιά, στους μαθητές, με όλα τα μέσα. Αλλά ταυτόχρονα διεκδικούν και μέτρα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όσο και αν γνωρίζουν βέβαια ότι η σχέση πρόσωπο με πρόσωπο είναι η καρδιά της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει άμεσα και με υπεύθυνο τρόπο να διαψευστεί από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί κυκλοφορούν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ετοιμάζεται το Υπουργείο να καταθέσει νομοσχέδιο αυτές τις δύσκολες μέρες της πανδημίας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Βέβαια, και σε αυτό εδώ που τα λέμε, πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι μια χαρά τα πάτε στην αντιγραφή της πρακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε καταθέσει νομοσχέδιο για τους μαθητές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τόσο μεγάλο άγχος έχετε να περάσετε σήμερα την τράπεζα θεμάτων που είναι και καταδικασμένη από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Τόσο μεγάλο άγχος έχετε να κάνετε ακόμα πιο πολύ το Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο. Αποσύρετε κάθε τέτοια σκέψη τώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κριτήριό μας για τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε στη Βουλή είναι να βγει ο λαός μας γερός και δυνατός από αυτή την περιπέτεια. Να μην πληρώσει σήμερα τα σπασμένα της επιδημίας και αύριο τα σπασμένα της κρίσης. Ενώ όλοι εσείς που σήμερα μιλάτε γενικά για την ανάγκη να ληφθούν περισσότερα μέτρα, να καλυφθούν ελλείψεις, δεν λέτε για το ποιος τελικά πληρώνει και ποιος τελικά ωφελείται από τέτοια μέτρα. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα ή το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπόλια. Άρα, για κάθε τι που ακούνε οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι φτωχοί αγρότες από την κυβέρνηση, αλλά και από άλλα κόμματα, θα πρέπει πρώτα να αναρωτιόνται ποιος θα πληρώσει, ποιος θα ωφεληθεί. Πλέον έχουν και το κριτήριο και την πείρα μετά από 10 χρόνια κρίσης για να δώσουν απάντηση. Στο ερώτημα τι θα γίνει, οι προτάσεις όλων σας αφορούν μόνο τους επόμενους 3, 4, 5 μήνες. Όμως η κρίση που είναι πρώτων πυλών δεν έχει δυστυχώς ημερομηνία λήξης 4-5 μηνών. Όπως εκτιμούν τα ίδια τα διεθνή επιτηλεία του συστήματος, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλοι, το βάθος και η διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον κοινοτικό μέσο όρο, λόγω και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, αναφέρομαι τουρισμό, μεταφορές κλπ. Τώρα, ο λαός μας που πλήρωσε την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας πρέπει να δει, μπορεί να δει πιο καθαρά τα αδιέξοδα αυτού του συστήματος,
που δυστυχώς όλοι σας υπηρετείτε. Η φθορά και η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μετατραπεί σε συνειδητή πάλι και θέληση για οριστική αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς και συνολική απελευθέρωση από αυτό το σάπιο σύστημα. Αυτή είναι και η μοναδική επιλογή για να έχει ο ελληνικός λαός την υγειά του, να έχει τα δικαιώματά του, να έχει τη ζωή του και την ευημερία. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Αλλά άλλοι εδώ μέσα μιλάνε 10 λεπτά το πρωί. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι να ετοιμαστεί το βήμα... Στο...